πριν, σκέφτεται μέσα από το ευρωπαϊκό ιδεώδες να διαπραγματευτεί βεβαίως με το μνημόνιο, για το μνημόνιο, ώστε να φύγουμε από την ύφεση και να πάμε στην ανάπτυξη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλες τις εξελίξεις της χώρας μας, διότι όπως λένε και οι παραγωγικές τάξεις, είναι όλα στο μη περαιτέρω, αλλά ακόμα και στον χώρο της υγείας, και γι' αυτό συνυπογράψαμε και εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τα πάντα είναι σε κατάρρευση, υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα στη δημόσια υγεία, που οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις και οι υπηρεσιακοί υπουργοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όπως θα έπρεπε, και εκφράζουμε λοιπόν με αυτή την ανοιχτή επιστολή προς κάθε κατεύθυνση επισημένο να σεβαστούν την ετοιμιγωρία του κόσμου. Δεν έδωσε σε κανέναν την αυτοδυναμία. Οφείλουν λοιπόν αυτά τα κόμματα να συνεργαστούν, να βρουν αυτά που τους ενώνουν περισσότερο παρά αυτά που τους χωρίζουν και να πάνε γρήγορα στις διαπραγματεύσεις, ώστε να μπορέσουμε και στο επίπεδο του τουρισμού και στο επίπεδο της ανάπτυξης των εμπόρων, αλλά καθώς επίσης και της υγείας, να προχωρήσουμε με γοργά βήματα. Κύριε Πατούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κύριε Γεωργιάδη. Για να έρθω και εγώ τώρα λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Από την θεωρία τώρα του έξαλλου αντιμνημονίου όμως της καταγγελίας, γιατί όπως εξήγησα πριν, καταγγελία με την έννοια δεν αναγνωρίζω τίποτα, γεια σας, δεν μπορείς να κάνεις χωρίς να υποστείς τις συνέπειες που είναι έξω από το ευρώ το επόμενο δευτερόλεπτο. Από τη θεωρία λοιπόν αυτή μέχρι την πράξη υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση.